Δύο μήνε μετά τι καταστροφικέ πυρκαγιέ στη Ρόδο, το νησί προσπαθεί να διατρέψει τι πληγέ του. Η βαθύτερη πληγή όμω δεν είναι άλλη από αυτή που υπέστη η φύση του Μαραγδένιου νησιού. Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Φύση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την προσπάθεια να βοηθήσει το δάσο να αναγεννηθεί. Κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι. Πρόκειται για οικολογική καταστροφή γιατί αυτή η περιοχή έχει καεί τρει φορέ. Αυτό σημαίνει ότι εδώ τουλάχιστον δεν γίνεται να ξαναφυτρώσουν δέντρα. Παρ' όλα αυτά η δύναμη της φύσης είναι τεράστια. Έχει μάθει να επιβιώνει από τις καταστροφές και να αναγεννάται ακόμη και από τις τάχτες. Κάτι που δίνει ελπίδα και δύναμη στους ανθρώπους για να συνεχίσουν να τη βοηθούν. Is, say, first... Αυτό είναι το πρώτο σημάδι ότι η ζωή επανέρχεται. Uh, is... Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. This is the most η ανθρώπινη βοήθεια όμω είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη και αυτή πρέπει να δοθεί άμεσα ώστε να επιταχυνθεί η επαναφορά του πρασίνου και η ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντο. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δουλέψουμε. Να ψεκάσουμε στην αρχή με νερό και να φυτέψουμε σπόρους ώστε να φυτρώσει γρασίδι. Και έτσι θα βοηθήσουμε τα κατσίκια, τα ελάφια και όλα τα ζώα ώστε να έχουν τροφή το δεκαήμερο τη πύρινη Λέλαπα έπληξε τόσο το δάσο όσο και το ζωικό βασίλειο. Εκατοντάδε ζώα κάηκαν και η πάλι ποτέ σπάνια φυσική ομορφιά τη Νότια Ρόδου αποτελεί παρελθόν. Η Ελπίδα Χατζιωάννου Ιντε μεγαλώνει εδώ και 17 χρόνια άλογα και προσφέρει βόλτε στο δάσο στα Λάερμα σε μικρού και μεγάλου. Αυτά που βίωσε όμω την έχουν στοιχειώσει. Ήταν πραγματικά τρομερό. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν οι άνθρωποι το έπαιρναν σοβαρά. Και βλέπει όλα αυτά τα ζώα που κάηκαν στη φωτιά όπως τα ελάφια και όλα αυτά τα ζωάκια που πέθαναν. Αλλά και τα δέντρα. Τα δέντρα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Δεν είναι κάτι που το κοιτάς επειδή απλά είναι πράσινο. Η Ελπίδα με καταγωγή από τη Βαβαρία μετακόμισε το 2006 στη Ρόδο και διαθέτει 10 άλογα. Στη φωτιά κατάφερε να τα σώσει όλα, όμω τώρα πια γύρω τη βλέπει μόνο στάχτη και μαυρίλα. Έχουν περάσει δύο μήνε από εκείνε τι μέρε, όμω η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή και θα παραμείνει έτσι για πολύ καιρό. Οι βιότοποι των διάσημων ελαφιών τη Ρόδο έχουν καεί ολοσχερό και η ανάγκη να βρεθεί νέο βιότοπος είναι κάτι παραπάνω από επίγουσα. Εξάλλου δεν υπάρχει τροφή για αυτά τα όμορφα ζώα, καθώ εκεί που ζούσαν υπάρχει μόνο στάχτη. Η φύση και το ζωικό βασίλειο ήταν σημαντικοί παράγοντε και για την προσέλκυση τουριστών στη Ρόδο. Τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι οι αφήξει τουριστών δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα, όμω κανεί δεν πρέπει να ξεχνάει ότι καταστράφηκαν δεκάδε επιχειρήσει στι περιοχέ που πέρασε η πύρινη Οι Ροδίτες είναι ενωμένοι και αυτό που ζητούν είναι τη βοήθεια τη πολιτεία ώστε να προστατευτεί το πράσινο που δεν έχει καεί και να αποκατασταθούν ταχύτατα οι καμένε εκτάσει.